παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου ο εορτασμός των 105 χρόνων από την απελευθέρωση της Αμοθράκης μετά από 458 χρόνια στιγμής τουρκικής σκλαβιάς από τον ένδοξο ελληνικό στόλο στις 19 Οκτωβρίου του 1912. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς δήλωσε πως θα επιδιώξει επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ενημερωθεί για τα ζητήματα που πλήττουν το νησί μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τη Θεομηνία στις 25 Σεπτεμβρίου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, θα βρίσκεται στις 19 το Οκτώβρη στη Σαμοθράκη. 105 χρόνια συμπληρώνονται από την απελευθέρωση του νησιού. Αλλά αυτή η επέτειος βρίσκει το νησί βαριά τραυματισμένο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτήν την επίσκεψη και να προτάξουμε τα μεγάλα ζητήματα που έχουν σχέση με την ανάγκη ανασυγκρότησης όλων των υποδομών και της οικονομίας του νησιού. Ενέργειες που θα οδηγήσουν πραγματικά το νησί σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία μετά το τελευταίο χτύπημα της Θεομηνίας. Αυτό που όμως εμείς θα επιδιώξουμε είναι να συναντήσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ενημερώσουμε για το τι πρέπει να γίνει μαζί με το Δήμο της Αμοθράκης, που ο Δήμαρχος δίνει και εκείνος το δικό του αγώνα. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, όπως είπε, σημαντική θα ήταν και η παρουσία του Πρωθυπουργού την ίδια ημέρα, προκειμένου τα προβλήματα του νησιού να αντιμετωπιστούν και να ξεκινήσει η επανεκκίνηση με την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν. Θα περίμενα αυτή τη μέρα να βρίσκεται στη Σαμοθράκη και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Γιατί όλη η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να έχει πολλούς παρονομαστές και σημαντικούς παράγοντες που θα μπορέσουν να δώσουν και εκείνοι μαζί μας τη μάχη για να μπορέσει η Σαμοθράκη στη συνέχεια να κάνει το επόμενο βήμα. Σήμερα η κατάσταση, όπως γνωρίζετε, είναι τραγική. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έρχεται σε μία περίοδο μετά την καταστροφή και θεωρώ ότι η παρουσία του έχει μεγάλους συμβολισμούς, τους οποίους εμείς ως περιοχή θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να δοθεί ένα διαφορετικό στίγμα επανεκκίνησης της οικονομίας του νησιού.